Είμαστε στο Χατζηγιάννιο για ακόμη μία εκδήλωση του Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας. Γίνεται με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Είναι μια μέρα που κάθε χρόνο έρχεται να μας θυμίσει ότι οι περιστατικά βίας διαχρονικά μας προκαλούν θλίψη και αυτοβιασμό. Το φαινόμενο της βίας υπάρχει και υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει περιορισμούς οικονομικούς, γεωγραφικούς, πολιτικούς, ταξικούς, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Χρειάζεται επομένως χρόνος και μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να εξαλειφθούν τα στερεότυπα που οδηγάζουν από την ανισότητα. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να εστιάσουμε στις αιτίες που τα προκαλούν και να εργαστούμε αποφασιστικά για την εξάλληψή τους. Η εξάλληψη του φαινομένου της βίας σχετίζεται με την ίδια τη συμπεριφορά των δύο φύλων στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθε της κάθε κοινωνίας και είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο απαιτεί πέρα από νομοθεσίες, ποινές, καταγγελίες ή τιμωρίες, απαιτεί αλλαγή κουλτούρας. Η δική μας υποχρέωση λοιπόν είναι να μην αφήνουμε το φόβο, την κακοποίηση και την ανισότητα να κυριαρχούν στις ανθρώπινες σχέσεις και κυρίως να δείχνουμε μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας, ακόμα και χαμηλής έντασης όπου και όποτε γίνονται αντιληπτά. Απαιτείται επομένως η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση όλων μας, έτσι ώστε να γίνουν έγκυρες προληπτικές παρεμβάσεις στην οικογένεια, στο σχολείο, στον χώρο εργασίας και κυρίως απαιτείται η στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας. Υπάρχει ένα δίκτυο δομών, το οποίο διαθέτει έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, που μπορεί όχι μόνο να βοηθήσει τις γυναίκες θύματα βίας να βγουν από τον κύκλο της βίας, αλλά και να τις ενδυναμώσει. Είναι η Εθνική Γραμμή 15900, είναι το Συμβουλευτικό Κέντρο, ο Συμβουλευτικός Σταθμός και φυσικά είναι ο Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών, Ξενώνας Γυναικών Θυμάτων Βίας, ο οποίος φιλοξενεί γυναίκες θύματα βίας μαζί με τα παιδιά τους. Στόχος βέβαια δεν είναι να ιδρυματοποιηθούν, αλλά να τις βοηθήσουμε να ενταχθούν κοινωνικά και να ορθοποδήσουν. Η αντιμετώπιση της βίας είναι βασική προϋπόθεση για την ισότητα των φύλων. Μας αφορά όλους και όλες. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε με δράσεις, εστιάζοντας τα κοινωνικά ζητήματα με την οπτική του φύλου. Σας ευχαριστώ.